Άνοιξε, έχει ήχο, έχει ήχο τώρα. Έχω, ναι. Στα πλαίσια μιας κανονικότητας. Κανονικότητα σημαίνει εφαρμογή του κανόνα. Τον κανόνα τον ορίζει ο νόμος, τον ρυθμίζει ο νόμος, τον ρυθμίζει έτσι. Εύχομαι, ελπίζω ότι στο μέλλον θα το αντιληφθείτε κι εσείς ως μια κανονικότητα και δεν θα χρειάζεται να είσαστε εδώ, δεν θα έχουμε τη χαρά να σας βλέπουμε. Και νομίζω ότι τότε και εσείς θα είσαστε καλύτερα. Να πω κάτι ακόμα. Δεν υπάρχει λόγος κάθε φορά που παίρνει άδεια ο Δημήτρης Κουφοντίνας να τον δικάσουν και να τον ξαναδικάσουν τα κανάλια, τον δίκασαν. Και δεν χρειάζεται να του αυξάνεται και την ποινή. Κυρία Κουρτοβίτη, μάλλον πρώτα απ' όλα δικάστηκε από τη δικαιοσύνη. Γιατί δικάστηκε από τη δικαιοσύνη. Αλλά αυτό εμείς δεν κάνουμε αυτή τη δουλειά. Εμείς θέλουμε να ρωτήσουμε. Επειδή δεν είναι και το πιο σύνηθε. Αυξάνεται η ποινή του. Δεν αυξάνεται με τίποτα. Δεν αυξάνεται. Το δικαστήριο αυξάνεται τις ποινές μόνο. Αλλά επειδή δεν είναι και το πιο συνηθισμένο πράγμα του κόσμου. Ακούτε 16 ισόβια. Βεβαίω όσα ισόβια και αν του βάλετε, μία ζωή έχει ο άνθρωπο. Δεν του βάλαμε εμεί στη δικαιοσύνη. Η επόμενη άδεια θα είναι μεγαλύτερη διάρκεια. Δεν το ξέρω, αυτό το αποφασίζει το Συμβούλιο της Φυλακής, ο νόμος πάντως το προβλέπει. Αυτό ήθελα να προβλέπετε. Ο ίδιος τι σας είπε σήμερα, πώς νιώθει, τι σας μετέφερε. Ο ίδιος νιώθει όπως κάθε κρατούμενος ο οποίος βγαίνει από τη φυλακή, είναι σεβαστός. Πρέπει να πω ξανά, ο κάθε κρατούμενος όταν ασκεί το δικαίωμα του να βγαίνει από τη φυλακή, να βγαίνει, όταν βλέπει την πόρτα της φυλακής, ότι και αν είναι ακόμα και αν λογοδοτεί για αντικειμενικά εγκλήματα, ακόμα και αν λογοδοτεί για εγκλήματα τα οποία προσβάλλουν πραγματικά αξίες κοινωνικές. Άρα λέτε ότι όλοι οι κρατούμενοι δικαιούνται να παίρνουν άδεια, σωστά, ανεξάρτητα του τι έχουν κάνει. Αυτό είναι. Για τις αντιδράσεις, που υπάρχουν αντιδράσεις. Είχα πει και την προηγούμενη φορά και το λέω και τώρα, ο νόμος δεν προβλέπει ότι οι οικογένειες των θυμάτων μιας ενέργειας, μιας πράξης, έχουν λόγο για την συνέχεια της κράτησης ενός κρατούμενου.